τόνο της προεκλογικής εκστρατείας δίνουν και τα προεκλογικά περίπτερα των κομμάτων, κυρίες και κύριοι, τα οποία είναι εδώ και μέρες στημένα και έτοιμα σε κεντρικά σημεία των πόλεων. Τα επισκεφθήκαμε και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μπορεί να βρίσκονται σχεδόν το ένα δίπλα στο άλλο, τα χωρίζουν όμως χιλιόμετρα. Εκλογικά περίπτερα σε θέσεις μάχης. Είμαι αποφασισμένος τι θα ψηφίσω. Εδώ έχω τα ψηφοδέλτια. Στην πλατεία Συντάγματος, στις πλατείες Κλαθμόνος, αλλά και Κοραή, καθώς και στην Οδό Ερμού. Τα εκλογικά περίπτερα των κομμάτων έχουν πάρει φωτιά, καθώς χιλιάδες είναι οι πολίτες οι οποίοι σπέβδουν στα σημεία προκειμένου να ενημερωθούν, να πάρουν φυλάδια αλλά και ψηφοδέλτια. Ενώ ακόμη και σήμερα, 5 ημέρες πριν από τις κάλπες, αρκετοί είναι και εκείνοι που παραμένουν αναποφάσιστοι. Δεν έχω κατασταλάξει ακόμα στο πού θα κατευθυνθώ. Επομένως θα πας και ό,τι γίνει εκείνη τη μέρα. Θα πω και ό,τι αποφασίσω εκείνη την ώρα θα το βάλω στην κάλπη. Στο περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας οι εθελοντές βρίσκονται επί ποδός για να δίνουν απαντήσεις. Ήρθα να μάθω που ψηφίζω. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος έρχεται, ζητάει ψηφοδέλτια, ζητάει να πάρει ενημερωτικό φυλάδιο. Ήρθα να ενημερωθώ, να μάθω που ψηφίζω, γιατί στο ίντερνετ δεν κατάφερα μόνος μου. Ψηφοδέλτια. Φυλάδια έχετε αποφασίσει? Βεβαίως. Λίγα μέτρα πιο κάτω συναντάμε το περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κλαθμόνος. Έρχεται αρκετός κόσμος, ζητούν πληροφορίες, που θα ψηφίσουν. Ο κόσμος έρχεται και δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον. Παίρνει φυλάδια, παίρνει ψηφοδέλτια. Βεβαίως, και φυλάδια και ψηφοδέλτια. Ενώ τα περίπτερα του Πασόκ αλλά και του Μέρα 25 μοιράζονται την πλατεία Κοραή. Έρχεται ο κόσμος, έχουμε πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Την τελευταία εβδομάδα ειδικά, αυτό που έχει αυξηθεί πολύ είναι το ενδιαφέρον της νεολαίας. Στην αρχή της Ερμού έχει στηθεί και το περίπτερο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έχω αποφασίσει. Κάνατε έρευνα καλή? Πιστεύω πως ναι. Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια που θα σας οδηγήσουν στην κάλπη? Για το γενικό σύνολο της χώρας, να δω πώς πάει, και το έχω κρίνει με αυτόν τον τρόπο. Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις κάλπες, τα κόμματα προσπαθούν να πείσουν και τους τελευταίους αναποφάσεις τους.